Έχουν ξεκινήσει ήδη. Καλησπέρα. Μιλάει ο Κυριάκος Κυριάκος. Προλογίζει τον και καλωσορίζει τον Ζωζέ Μπότο. Άρα μπορούμε να συντονιστούμε. Ωραία. Για να ακούσουμε live τη δήλωση και τα λέμε μετά. Ωραία. Θα ακούσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον αθλητικό διευθυντή της ΠΑΕΠΑΚ, τον Ζωζέ Μπότο. Και αργότερα θα σχολιάσουμε με Στέργιο και τους άλλους συναδέλφους τα λεγόμενα. Σε αυτόν τον 1,5 μήνα, με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να μάθει, να σεβαστεί το κλαμπ και να φέρει τη δική του τεχνογνωσία που τόσο την έχουμε ανάγκη και τόσο μας βοηθάει. Από τη δική μας την πλευρά γνωρίζει, όλοι μας είμαστε βοηθοί του στον τομέα ευθύνης του και είναι πολύ σπουδαίο που και εκείνος έχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να μοιραστεί και δημόσια και να διευκολύνει και τη δική σας δουλειά αλλά και την κατανόηση του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ, τον ευχαριστούμε για αυτόν τον πρώτο 1,5 μήνα, ευχαριστούμε και εσάς για την υπομονή σας, γιατί ήρθε σε μεταγραφική περίοδο ο άνθρωπος και κατευθείαν έπρεπε να δουλέψει πάνω σε αυτό, οπότε δεν είχαμε τον χρόνο να κάνουμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου και είμαστε έτοιμοι να απαντήσει σε όποια ερώτηση μπορεί να έχετε. Σας ευχαριστώ. Let me apologize to only make the press conference today. After 2 months, I arrive. But was important these months. I have to work a lot because I came from different reality, and I cannot lose time. And that's why we decide to make only today. And that I apologize to all of you and to the fans, special, to only now speak. Now I'm more calm, and I can answer to all of your questions. Αρχικά, λοιπόν, θέλω να απολογηθώ εντός εισαγωγικών που πέρασαν σχεδόν 2 μήνες από την ημέρα που ήρθα μέχρι τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό διάστημα και έπρεπε να δουλέψω πάρα πολύ γιατί προερχόμουν από μια διαφορετική πραγματικότητα, οπότε κρίθηκε σκόπιμο να μην χάσω χρόνο για αυτό το λόγο και έτσι αποφασίστηκε να την κάνουμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου, οπότε τώρα που είμαι πιο ήρεμος είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλες σας τις ερωτήσεις. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Θέλω να συμπυκνώσω ερωτήσεις που γίνονται συνήθως στην αρχή για να κερδίσουμε χρόνο. Γι' αυτό 2-3 πράγματα συμπυκνωμένα. Πότε έγινε η πρώτη επαφή με τον κύριο Σαββίδη, πώς τον έπεισε να αφήσει ένα τόσο μεγάλο κλαμπ και ποιοι είναι οι στόχοι του project που ανέλαβε και αν θέλει να μας πει και το δρόμο που τον οδηγεί για να επιτύχει τους στόχους. 2-3-4 questions in one in order to gain some time. Yes. The first one is when was your first meeting and connection with the president? How did he convince you to come to PAOK and leave one big club like Shakhtar? And which are your targets and how will you plan to succeed? Okay. My first meeting, my first contact was in middle of December. In the first meeting, I was a little bit surprised, and I was not sure if I want to make this step. After, I have a meeting with the president and the boss, and all of them, they convinced me with a very nice meeting. I was in Ukraine, in Kyiv. Start bad that meeting because we have a misunderstanding about the hours, because I was thinking the hour in Kyiv are the same in the Russian, and a delay. Don't start very nice the meeting, but then after 2 hours, he convinced me to come. Η πρώτη επαφή ήταν στα μέσα Δεκεμβρίου. Στο πρώτο meeting η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο έκπληκτος και δεν ήμουν σίγουρος αν είναι το βήμα αυτό που θέλω να κάνω. Στη συνέχεια έγινε η επαφή με τον κύριο Σαββίδη και γενικότερα με την ομάδα και με έπεισαν. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο meeting, το οποίο βέβαια δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, διότι έγινε ένα μπέρδεμα με τις ώρες. Εγώ υπολόγιζα σε ώρα Ουκρανίας, ο πρόεδρος υπολόγιζε σε ώρα Ρωσίας, οπότε καθυστερήσαμε. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά με έπεισε μετά από 2 ώρες ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
Also, I want to say this because it's important. In that meeting, when he convinced me to come, we never spoke about money, about nothing. He made me a speech about the history of the club. And for me, he was impressed that it was the first time we were president of a club, talk about the history, about the past of the club, about all cultural things about the club. And that was very nice to me and opened my mind and my spirit to come here. Σε αυτό το meeting, λοιπόν, αυτό που θέλω είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω είναι ότι δεν μιλήσαμε καθόλου για χρήματα. Μου έβγαλε έναν λόγο για την ιστορία του συλλόγου και ήταν η πρώτη φορά που κάποιος πρόεδρος σε μια επαφή που είχα μου μίλησε για την ιστορία και το παρελθόν και τις παραδόσεις μιας ομάδας για την κουλτούρα. Ήταν κάτι το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο και ήταν αυτό που ουσιαστικά που με έπεισε, μου άνοιξε τους ορίζοντες και είπε ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω. And about your targets? Yeah, now about the targets. He asked me to help PAOK to be more bigger than are now. And that is one thing. Sometimes the fans, they write me in the streets, and they ask me, please, Bo, to make PAOK big again. And I think it's a mistake, because PAOK is big. It's to make more big, not to make big again. And what he asked me was simple, was to, with my knowledge, to help the club to have more European standards of quality in the all things about football, not only the first team, but all football, to try to bring to another level the club. Was the target. Don't ask me to be champion, to win the... No. To bring the club to that level. Because if the club goes to that level, for sure they're going to win. Αυτό που μου ζήτησε ήταν να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να γίνει ακόμα πιο μεγάλος και σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάτι το οποίο το βλέπω σε μηνύματα που δέχομαι από τον κόσμο της ομάδας που μου λένε ότι θα πρέπει να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ να γίνει μεγάλος. Αυτό είναι λάθος γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ήδη μεγάλος και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να το βοηθήσουμε να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Αυτό που μου ζήτησε λοιπόν ο κύριος Αβίδης είναι με τη γνώση μου στο ποδόσφαιρο να βοηθήσω την ομάδα να ανέβει σε ευρωπαϊκά στάνταρ σε όλα τα πράγματα και σε όλους τους τομείς και τις παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο για την πρώτη ομάδα, να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Δεν μου ζήτησε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα ή κάτι σχετικό, γιατί ανεβαίνοντας επίπεδο και γίνοντας η ομάδα, αν θα γίνει καλύτερη σε όλους τους τομείς, είναι αυτονόητο ότι θα κερδίσει και τίτλους. Ο κ. Κράμητρος. Να τον καλωσορίσω ευχόμενος ταυτόχρονα και καλή επιτυχία στο έργο του. Welcome and good luck. Και να ρωτήσω το εξής. Δοθέντος ότι η ομάδα σε 3,5 μήνες ολοκληρώνει τα συμβόλαια 12 ποδοσφαιριστών, εκ των οποίων 4 είναι περίπου δανεικοί. Από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, 7 τουλάχιστον είναι άνω των 31 ετών, που σημαίνει ότι θα τον απασχολήσει σίγουρα, μπορεί ήδη να τον απασχολεί, το θέμα μιας ηλικιακής ανανέωσης. Βέβαια, εν ώψη της εξέλιξης τώρα της περίοδου όπου ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε όλα τα επίπεδα, δεν περιμένω κάποια έτσι σαφέστερη απάντηση, αλλά τον απασχολεί και σε κάποιο σημαντικό βαθμό το τι θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι χρήσιμοι, αλλά είναι και άνω ενός ορίου ηλικίας. Okay. Looking forward, in within the next 3.5 months, PAOK has 12 players that their contracts expire. 4 of them are on loan and 7 of them are above 31 years old. He understands that right now with the team playing in all competitions, it's not easy to say something specific, but having as a target summer, does it worry you what will happen with these contracts that expire and with the players that are over 31 and maybe the team should have reconstruction in terms of lowering the average of the age? Okay, let me answer, make some history of these 2 months.
When I arrive here, I have one idea, and that idea became like if I start to talk with the club in the 15, 16 of December, I don't have a lot of time to understand the club and the first team special, because it's the main thing of the club, the main team of the club, and I study a lot the team, but I want to be here to see with my eyes how the team behave in the trainings, everything about the team. I cannot decide only because I saw all games in video, you know? And when I arrive here, I have one idea, and what I ask to the president was, let me make analysis in local, being in all trainings, and then I tell to you what we should do in the summer. And me, the coach, and the boss, we know what we're going to do in the summer. We know that. Of course, I cannot explain everything right now, because, like you said, we are playing, and it's not fair to say nothing. I want this player, I don't want this, I know that. But also, I have to say, when I arrive, I have one opinion about the team, and now I have another. Because I'm all days in the trainings, I see the players, I see how they work, and this is not a process. I come with this idea, and I don't go. No, I have this idea, but sometimes I have to look also the things and to see how we can adjust the team for summer. And that, what I can say to the fans is, don't worry, don't worry. We know what we are doing. Of course, I cannot say here to everyone what we are doing. Θα σας απαντήσω αυτή την ερώτηση, λοιπόν, περιγράφοντας λίγο τι συνέβη αυτούς τους δύο μήνες που βρίσκομαι εδώ. Ήρθα έχοντας στο μυαλό μου μια συγκεκριμένη ιδέα. Δεν είχα πολύ καιρό που μιλούσα με την ομάδα και δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς το τι συμβαίνει στο σύλλογο και στην πρώτη ομάδα που είναι, ότι πιο σημαντικό έχει ο σύλλογος. Διάβασα πολύ, αλλά ήθελα να είμαι εδώ για να δω πώς συμπεριφέρεται λοιπόν η ομάδα στις προπονήσεις καθημερινά, διότι δεν μπορείς να αποφασίσεις και να λάβεις αυτές τις αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις μέσα από το βίντεο. Αυτό που ζήτησα λοιπόν από τον πρόεδρο ήταν να με αφήσει να αναλύσω την ομάδα ερχόμενος εδώ και μετά να του πω τι θα κάνουμε το καλοκαίρι. Και αυτή τη στιγμή εγώ, ο πρόεδρος και ο προπονητής, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι θέλουμε να κάνουμε το καλοκαίρι. Φυσικά δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω όλα τώρα και όπως είπατε και εσείς, δεν είναι δίκαιο να μιλάμε ότι θέλουμε τον τάδε παίχτη ή τον άλλο παίχτη και για στόχους ενώ βρισκόμαστε εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι όταν ήρθα είχα μια συγκεκριμένη γνώμη, τώρα έχω μια άλλη γνώμη, διότι είμαι καθημερινά στις προπονήσεις και βλέπω πώς δουλεύει η ομάδα. Μπορείς λοιπόν να έχεις συγκεκριμένες ιδέες, αλλά πρέπει να αλλάζεις, να μπορείς να αλλάξεις την οπτική σου για να προσαρμόζεσαι ανάλογα με αυτά που συναντάς. Και αυτό που μπορώ να πω στον κόσμο είναι ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Φυσικά δεν μπορώ να το πω τώρα, αλλά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε για το καλοκαίρι. Έλα, Κώστα. Let me only to say something, because maybe it's better with some examples to explain how we should work in these transfer periods with the team, because this is not the football manager who the kids play at home. This have many things we have to think, not only about the quality of the players, not only about the money we have to spend, but also the impact in the team. Let me tell, because I don't have afraid to talk about names. When I arrive here, I was thinking the team needs a winger. And I tried to bring a winger to the team. I tried to find someone, and then I start to went in all trainings. And I see
one player who I don't have any responsibility, is my player now, like all, with Mitricia. And I said, this guy, he has some qualities. Maybe he don't show because he don't have confidence or something. If I bring one guy, maybe he needs 1 month, 2 months to adapt to the team, and I kill the other. You know? And we have to think that, and we decide to not bring any winger. And now, yesterday was the man of the match, no? Yes. So I read. And sometimes we should give confidence to the players, and we try to help, and we don't help. Then this is not like, this is real life. It's not Football Manager. We have to think very well the consequences to the team, to bring players, if he's good right now, if not good. Then it's a process we have to be all days analyzing how to proceed to make the team better. Συνεχίζοντας την απάντηση, να μιλήσουμε παραδείγματα για το πώς θα δουλέψουμε στις μεταγραφές, γιατί δεν φοβάμαι να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα και πρέπει να πω ότι μιλάμε για κανονική ζωή, δεν μιλάμε για το football manager που μπορεί να παίζουν τα παιδιά μας ή εμείς στο σπίτι. Και οι μεταγραφές και όλο αυτό το σκεπτικό δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα του ποδοσφαιριστή ή την αξία που μπορεί να έχει και τα χρήματα που καλείται ο ΠΑΟΚ να δαπανίσει, αλλά και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ομάδα. Και να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ήρθα σκεπτόμενος ότι η ομάδα χρειάζεται extreme. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω και μετά άρχισα να πηγαίνω στις προπονήσεις και είδα τον Μητρίτσα. Είδα ότι έχει ποιότητα, την οποία για διάφορους λόγους, ίσως για λόγους εμπιστοσύνης ή αυτοπεποίθησης, μπορεί να μην είχε δείξει ακόμα. Αλλά σκέφτηκα ότι αν φέρω έναν ποδοσφαιριστή, θα χρειαστεί 1 με 2 μήνες για να προσαρμοστεί. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί εντός εισαγωγικών να σκοτώσω τον ποδοσφαιριστή που ήδη έχουμε, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ανήκει στο ρόστερ χωρίς να έχω κάποια ανάμειξη για την απόκτησή του. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να μην φέρουμε άλλον ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση και να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Μητρίτσα, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά στο τελευταίο ήταν και man of the match. Επαναλαμβάνω ότι είναι η κανονική ζωή, δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε και τις συνέπειες που μπορεί να έχει για την ομάδα ή οποιαδήποτε κίνηση και είναι μια διαδικασία συνεχούς ανάλυσης την οποία πρέπει να κάνουμε. Καλησπέρα να τον καλησπερίσω και εγώ. Είπε προηγουμένως, μιλώντας για τη συζήτηση που είχε με τον Ιβάν Σαββίδη για τους στόχους, ότι θέλει ο ΠΑΟΚ να γίνει μεγαλύτερος και να έχει και καλύτερη έτσι, οργάνωση σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Στο μυαλό του κόσμου. Αυτό μεταφράζεται στο να φτάσει η ομάδα σε επίπεδα Champions League, ένα στόχο τον οποίο κυνηγάει επίμονα ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταφέρει να τον πετύχει. Έχοντας την εμπειρία και της Μπενφίκα και της Αχτάρ, θέλω να το ρωτήσω τι πραγματικά λείπει και πρέπει να δώσει λίγη έμφαση ο ίδιος στο να το αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, γιατί τη δυναμική την έχει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο να γίνει ομάδα Champions League. Εάν το μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει περισσότερο προσομοιάζει με αυτό της Μπενφίκα ή της Αχτάρ. Και μία ερώτηση για το παρασκήνιο της έλευσής του για να το κλείσουμε. Επειδή είχε ακουστεί πάρα πολύ εκείνες τις μέρες ότι λόγω Σαχτάρ γνώριζε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου και έπαιξε ρόλο Μιρτσέα Λουτσέσκου για να έρθει εδώ που είναι και ο γιος του. Αν θέλει να μας το ξεκαθαρίσει και αυτό για να μην υπάρχει, να μην αιωρείται. Two questions. The first one is that you said that the target that the president told you is to help the club to grow bigger in European level. Having in mind your experience in Benfica and Shakhtar, and having also in mind that one of the targets that PAOK hasn't fulfilled so far is reaching to the Champions League level, which elements do you believe PAOK should have in order to grow in this level? And one second question about the background of your choice coming here was a lot of rumors saying that you, Mircea Lucescu, knew you from Shakhtar, so. He proposed you to come here, which his son is the coach, if you want to comment on that and if it's true or not. Let's start for the last question. I never work with Lucescu in Shakhtar. Never, 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 never. I think I was with him 2 times with Lucescu's father. Then was not true that that history is not nothing to do with that. About the first question,
Of course, the club have to improve a lot of things. Not so many like I was thinking when I arrived. We is good. But for me, the most important is to have a way, a line. I explained that to the Savidis family. We have to align to bring players, to bring coaches, because what I see, what happened here, is Hasvan was champion in 2019. He have one idea of football who I already understand. And then the coaches who come after him have a completely different idea. And it's not better or worse, it's different. And sometimes the players who fit for one idea don't fit for another idea. And then this is one of the biggest problems in many clubs. Is I want Guardiola, I put Guardiola out, and I want Simeone. They are the two good coaches, huh? But completely different. The players who fit to Guardiola don't fit to Simeone. And what we should do is to have a line, a way, and this is the way we, no matter if the coach is this or this, but with the same line, not come from wine to milk. And that, if we make like this, I think the club want to grow a lot. Αρχίζοντας από τη δεύτερη ερώτηση, να σας πω ότι δεν δούλεψα ποτέ με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Τον συνάντησα δύο φορές, οπότε όλες οι φήμες σχετικά με την εμπλοκή του στον ερχομό μου εδώ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σχετικά με την άλλη ερώτησή σας, θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Σίγουρα όχι όσα πίστευα πριν έρθω, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ο σύλλογος πρέπει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή. Και είναι κάτι το οποίο το ανέλησα και στην οικογένεια Σαββίδη. Πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη γραμμή στις κινήσεις που θα κάνει, που έχουν να κάνουν σχετικά με τον προπονητή ή τους ποδοσφαιριστές. Ο Ράσβαν ήταν προπονητής το 2019, στη συνέχεια αποχώρησε και μετά ήρθαν προπονητές που είχαν άλλη οπτική σχετικά με το ποδόσφαιρο. Δεν λέω αν ήταν καλύτερη ή χειρότερη, σίγουρα όμως ήταν διαφορετική. Και πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές, όταν αλλάζεις οπτική και γραμμή, δεν ταιριάζουν. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε πολλούς συλλόγους. Μπορεί να θες τον Γκουαρδιόλα και μετά να τον αλλάξεις και να πάρεις τον Σιμεώνη. Είναι δύο πάρα πολύ καλοί προπονητές, αλλά είναι τελείως διαφορετικοί. Οπότε σε μια τέτοια αλλαγή μπορεί να μην ταιριάζουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό λοιπόν που θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή και να πορευόμαστε με αυτή, να μην αλλάζουμε κατευθύνσεις, να μην πάμε, χρησιμοποιώντας μια έκφραση, από το κρασί στο γάλα. Καλησπέρα και από μένα και καλή επιτυχία. Να πάμε λίγο σε πιο απτά θέματα της επικαιρότητας, ενώ έχουμε μία ανανέωση του Ίγκασον, η οποία εκκρεμεί ένα μείζον θέμα για τον ΠΑΟΚ, η παραμονή του αμυντικού αυτού, αλλά και του ΕΣΥΤΗ που είναι να αποχωρήσει. Και μια και πιάσαμε για τις ανανεώσεις με βάση τον Ίγκασον, υπάρχει σκέψη για να μείνει κάποιος από αυτούς που λύγει το συμβόλαιό τους ή από τους δανεικούς που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν και μετά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Coming to the latest news, one big issue is the renewal of the contract of Ingerson and also what is the situation around the city. And as a follow-up, what are your thoughts about players that are on the last months of their contract and possibly some of them are on loan, if you want to keep them besides summer? About Ingerson, we don't have any issue. The player wants to stay, and we want the player to stay. Then, don't worry to the fans. In the few days, you have news, good news about Ingerson and Paul. Σχετικά με τον Ingerson, δεν υπάρχει κανένα θέμα και ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Ο ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει στην ομάδα, η ομάδα θέλει να μείνει ο ποδοσφαιριστής. Οπότε θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουν ευχάριστα νέα σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση. About the city. The city? Yes. Now, the city is a player who now
we are negotiating him, not closed yet, but we hope today, because it's today the last day in the market, we close the player. Σχετικά με τον Εσίτη, είναι ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο διαπραγματευόμαστε. Δεν έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις ακόμα. Σήμερα είναι το deadline, οπότε ελπίζουμε μέχρι το τέλος ημέρας να έχει κλείσει και αυτή η υπόθεση. And about players staying after summer, players that their contract finishes or they are alone. I can't speak open. Yeah. No, so we know what we want. We know what we want. Of course, it's not the time to speak about this. The players who are on loan or the players who are finished contract are not the time right now. The time now to the players, to us in the club and in the first team, is to focus in the games we have. We are playing a lot. It's not easy to play three days, and the players should be completely focused in the games. And I cannot come here and speak about I want this player. I want. I know. And the club knows what we want. And we are working on that, but we can make party and say, now we're going to sign this, because it's not good for the team. Okay? Ξέρουμε τι θέλουμε, απλά δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Τώρα είναι η ώρα οι ποδοσφαιριστές να συγκεντρωθούν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Έχουμε πολλά μάτς μπροστά μας. Δεν είναι εύκολο να έχεις παιχνίδια ανά 2-3 μέρες. Και πρέπει λοιπόν οι ποδοσφαιριστές να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε ξέρουμε τι θέλουμε, ο σύλλογος ξέρει τι θέλει, δουλεύουμε γι' αυτό. Απλά δεν είναι τώρα η ώρα να μιλάμε γι' αυτό και να αναλύουμε στόχους και ότι θέλουμε τον ένα παίχτη ή τον άλλο παίχτη και να δημιουργούμε ντόρο γύρω από αυτό, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις τους. I know it's your job and job of the journalist to try to know that, but my job is to keep the team close and focus in the targets we have. Okay? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η δουλειά σας και πρέπει να έχετε αυτές τις πληροφορίες, αλλά αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι η δική μου δουλειά είναι να έχω την ομάδα συγκεντρωμένη στις υποχρεώσεις της. Καλησπέρα και από μένα. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία να ευχηθώ. Να ρωτήσω το εξής. Λίγο νωρίτερα ο κύριος Μπότο μας είπε ότι η εικόνα που σχημάτισε μετά από δύο μήνες παρακολούθησης της ομάδος είναι διαφορετική σε σύγκριση με αυτή που είχε σχηματίσει όταν είδε κάποια βίντεο, είχε κάποια στοιχεία στα χέρια του. Αυτή λοιπόν η εικόνα είναι καλύτερη που σχημάτισε πλέον με την εδώ παρουσία του σε σύγκριση με την προηγούμενη που είχε σχηματίσει. Και μπορεί να μας εξηγήσει και αυτή την, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς στα μάτια μας, την ανθρώπινη σχέση, αυτή τη χημεία που έχει αναπτύξει με τον κύριο Λουτσέσκου και με τους ποδοσφαιριστές της ομάδος πριν από κάθε αγώνα και μετά το τέλος του κάθε αγώνα. Γιατί, για παράδειγμα, τον είδαμε στο ΆΚΑ μετά από μια πολύ μεγάλη πρόκριση επί της ΑΕΠ να συμμετέχει πολύ ενεργά και στους πανηγυρισμούς. Το νιώθει και ο ίδιος και έχει αναπτύξει όντως αυτή την πολύ έντονη ανθρώπινη σχέση με το team. Ευχαριστώ. Again, two questions. You said before that what you had in your mind before you come here and what you have in your mind now after seeing how the club works and how the players work is totally different. So if what you found is much better than what you expected and what you had in your mind. And the second question is regards the physical connection and the emotional connection with the team, with the coach, with the players, because we saw you, especially after qualifying for Cup, participating in celebrations actively. And we also see you before the game and after the game being with the coach and the players on the pitch. Let's start. The first one was about about what you had in your mind and if what you saw. Ah, okay. Sorry. When you see something from outside, and my experience tell me to not believe what I see from outside until I went inside, and also my experience tell me to see for my eyes, not to listen to the people around what they said. Now this is, and what I see, because when I start to talk with the club, immediately I start to watch all games of the club.
give me to me one idea, but don't give me the solution. Why the team is like this, you know? And when I arrived in the moment the team was growing. And then I start to see for my eyes, because I'm there, always I'm there, and I trust a lot in my eyes. And then I change a little bit my opinion, because what I saw was a very professional team, players who give 100% all trainings, and the problem, like you see now, was maybe confidence. That is a key word for everyone. Even for you, journalists, if your boss don't like you, or if the people who are writing don't like you, or you think don't like, you don't work in the same way. And was a problem of confidence. And now you see the team is much better. It's not perfect. Also, we should not come like this, like it's the worst team in the world when we lose, and the best team in the world when... No, it's not like this. We have to see with clear eyes of what the team needs, and we know what the team needs, but was not so bad like I listen and what I thinking when I start, and what I see now is different. That's why I have that different opinion. About the second question was my relation with... I'm a sport director, not financial director, not marketing. I'm from sport, no? I have to be involved with the team. And this is my role, is to be close to the team, to support the team, to sometimes have to be more tough with the team if I have to be, but I have to be involved with the team, because I cannot take decisions if I don't... if I'm not always with the coach, why don't discuss with the coach about the team? If I don't see the trainings, I cannot take decisions, right? Decisions about sport. And that is my role. That's why I'm involved. Of course, I'm involved. And of course, PAOK is my team right now, and I suffer. I celebrate, not like a fan, because I have to be more calm, but it's my team. And it was unbelievable what happened in the last game. Even I don't see the first goal, our first goal, because I came down. I came down now because I'm nervous and I want... No, because I want to support the team if we lose, to be the first there. And when I came down, we score 1-1 and then the 2-1. Next time we're losing, I go down. Αυτό που μου λέει η εμπειρία μου είναι ότι σίγουρα όταν βλέπεις κάτι απ' έξω είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε έχω μάθει να μην πιστεύω αν δεν δω ο ίδιος. Θέλω λοιπόν να βλέπω, να έχω ιδία άποψη και να μην ακούω το τι λέει ο κόσμος. Όταν άρχισα λοιπόν να μιλάω με τον ΠΑΟΚ, άρχισα να βλέπω και τους αγώνες. Και αυτά που είδα μου έδωσαν μία εικόνα για το τι επικρατεί στην ομάδα, αλλά όχι την απάντηση γιατί η ομάδα μπορεί να είναι έτσι. Αυτό που είδα ήταν ότι η ομάδα βελτιωνόταν. Ήταν σε ανωδική πορεία και επειδή γενικά εμπιστεύομαι την κρίση μου, ήθελα να είμαι εδώ για να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει και τότε ήταν που άλλαξα τη γνώμη μου, γιατί αντίκρισα μια πολύ επαγγελματική ομάδα με ποδοσφαιριστές που δίνουν το 100% στις προπονήσεις, όλο το προσωπικό. Οπότε γενικότερα θεωρώ ότι το πρόβλημα ενδεχομένως να ήταν η αυτοπεποίθηση. Είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους, ακόμα και για εσάς. Αν είναι διαφορετικό το πώς μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας, αν νιώθετε ότι ο διευθυντής σας ή ο προϊστάμενός σας δεν σας εμπιστεύονται. Τώρα θεωρώ λοιπόν ότι η ομάδα είναι πολύ καλύτερη. Σίγουρα δεν είναι τέλεια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε λίγο μια ισορροπία στην κρίση μας, να μην θεωρούμε από τη μία στιγμή στην άλλη ότι η ομάδα είναι είτε η καλύτερη είτε η χειρότερη. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί για να ξέρουμε τι χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να την βοηθήσουμε. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω ότι η ομάδα είναι καλύτερη από ό,τι περίμενα, ακούγοντας αυτά που μου έλεγαν πριν έρθω. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το δέσιμο με την ομάδα, είμαι αθλητικός διευθυντής. Έχω να κάνω με τα σπορ, δεν έχω να κάνω με το μάρκετινγκ ή με τα οικονομικά. Οπότε πρέπει να έχω επαφή με την ομάδα. Πρέπει να είμαι δίπλα στην ομάδα για να μπορώ να τη στηρίζω και να παίρνω τις αποφάσεις μου
μιλώντας καθημερινά με τον προπονητή, αναλύοντας το τι συμβαίνει, συζητώντας μαζί του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι η ομάδα μου, μια ομάδα για την οποία υποφέρω, πανηγυρίζω μαζί της, σίγουρα πιο ήρεμα γιατί δεν είμαι οπαδός, αλλά μπορώ να σου πω επίσης ότι δεν είδα το πρώτο γκολ που πετύχαμε στο ΆΚΑ, γιατί από το άγχος μου ήθελα να κατέβω στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε αν η ομάδα χάσει να είμαι ο πρώτος που θα είμαι δίπλα τους για να τους στηρίξω. Δεν είδα τον γκολ, κερδίσαμε, πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και από εδώ και πέρα όταν θα χάνουμε θα πηγαίνω στον αγωνιστικό χώρο να βλέπω το παιχνίδι. Να πω λίγο να τελειώσουμε μια σειρά προς τα πίσω και μετά αν υπάρχει δεύτερη ερώτηση, η Ελένη με τώρα. Καλησπέρα. Επειδή από την αρχή της συνέντευξης επισημαίνεται διαρκώς ότι άλλη εικόνα είχα για τον ΠΑΟΚ, πριν έρθω και άλλη εικόνα απέκτησα δουλεύοντας και ζώντας με την ομάδα, θέλω να ρωτήσω τι είναι αυτό που δεν σας άρεσε, που βρήκατε, συναντήσατε και ενδεχομένως δεν ταιριάζει με τη φιλοσοφία σας και είπατε ότι αυτό θέλω να το αλλάξουμε. You said many times so far that you had one idea and this changed when you came and you thought that the team is better than you expected. But what is the thing that you didn't like, you don't like, and you want to change in order for the team to be even better? All teams in the world, even the teams who won everything, they have always space to improve. And of course, this team also, we have space to improve. And that's our plan to the summer, is to help the team to be better, to be more consistent, and to start the way what I talked before, which is the way we want to the club, and to the club be independent. If the coach left tomorrow, we have one line. We don't come now another coach with another idea, another coach. No. This idea is to stay. The good thing, and nobody asked me that, but I already. The good thing is my ideas about football are very similar to ideas of the coach right now. That is perfect. Is the perfect world, no? Is same ideas, and we have this idea. This is the idea we want to the club, and we want the club to let in the club. Even if I go in 2 years or tomorrow, we never know. Football is like this, but the people have this way, because if you go in this way, for sure, is more easy to. Get the targets you want, the goals you have, the goals the club have, is more easy if you have a clear idea how to go. It's like if you go here to Portugal, you don't know you don't have GPS, no? And one day you go in this side, no, a way to reach the point we want to reach, we know how. To do it. Όλες οι ομάδες στον κόσμο έχουν περιθώρια βελτίωσης, έτσι έχουμε και εμείς. Το πλάνο μας είναι να βοηθήσουμε λοιπόν την ομάδα, το πλάνο μας για το καλοκαίρι είναι να βοηθήσουμε την ομάδα να βελτιωθεί, να γίνει πιο συνεπής ή πιο συμπαγής αν θέλετε και να βάλουμε σε λειτουργία αυτή την γραμμή που σας είπα πριν ότι πρέπει να έχουμε, έτσι ώστε ο σύλλογος να μην εξαρτάται τόσο πολύ από πρόσωπα. Αν θα φύγω εγώ, αν θα αλλάξει ο προπονητής, γενικότερα αν θα υπάρξουν αλλαγές μετά από ένα μήνα, μετά από 2 χρόνια, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να μην επηρεαστεί τόσο πολύ η λειτουργία της ομάδας. Το καλό, για το οποίο δεν με έχετε ρωτήσει μέχρι στιγμής, είναι ότι οι απόψεις μου για το ποδόσφαιρο είναι σχεδόν παρόμοιες με τις απόψεις του προπονητή. Έχουμε λοιπόν τους ίδιους στόχους, βλέπουμε το ποδόσφαιρο με τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό θέλουμε να βάλουμε σε λειτουργία αυτή την γραμμή, να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα για το τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί έχοντας στο μυαλό σου το δρόμο και τη διαδρομή που θέλεις να ακολουθήσεις, είναι πολύ πιο εύκολο να πετύχεις τους στόχους από το να πηγαίνεις ψάχνοντας, σαν να πας σε μια ξένη χώρα όπως η Πορτογαλία και εσάς, χωρίς να έχεις GPS. And if you are a spectator, telling something like, I don't like this player, I don't like this the defensive part, or of course I don't want to say that.
don't ask because I don't gonna say nothing about this because this is our players right now. Is with these guys we go to the war each Sunday, each Wednesday. It's these guys. I cannot talk nothing about them. Okay? Επίσης, για να σας προλάβω, δεν χρειάζεται καν να με ρωτήσετε να σας πω κάτι αρνητικό για οποιονδήποτε μέλος της ομάδας, διότι αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουμε, αυτή είναι η ομάδα μας. Με αυτούς πάμε στον πόλεμο κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη, οπότε δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα κάτι αρνητικό για κάποιο μέλος της ομάδας. Στέργιος που δεν έχει ρωτήσει. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε ο ΠΑΟΚ τώρα το Γενάρη, δηλαδή δύο ποδοσφαιριστές περίπου στην ίδια ηλικία, 22-24, από την Ιβηρική, είναι δείγμα το τι θα ακολουθήσει ή ήταν καθαρά συγκυριακό? Ένα αυτό και ένα το άλλο, δεν ξέρω αν το αρέσουν οι αλλαγές ή όχι, να αλλάζει χώρες, ομάδες, μας το πει ο ίδιος αν θέλει. Είναι ο 8ος τεχνικός ή αθλητικός διευθυντής τελευταία 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Το γνωρίζει, τον αγχώνει, δεν τον απασχολεί? Τον ιδρυκάρει ενδεχομένως σε μια πρόκληση και αυτό να κάτσει πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. If the way that you made your moves in this, within this transfer period, buying two players 22 and 24 years old from Portugal and from Spain, is the way that you want to move on, having in mind your plan for summer, as you said. And the second question is, if you know that Pau, you are the eighth sporting director PAOK had in the last 10 years, if this is if you know that and if this is a challenge for you to stay more years and break this tradition that PAOK changes sporting directors. Now, first question, of course we try to renew the team, renew in terms of ages, you know, and they can be 21, 22, 24, 25, but this kind of players with that ages, what we pretend is to bring players with some experience in the leagues, or not players who come from academies or not, but players who already play in many games in the leagues, no matter if it's Spain, Portugal, China no, because no, they don't have. But no matter the nationalities. Why these ages? Because also the club, like all clubs, they have to create a business model. And this business model is possible with these kind of players, who are players with potential. And if they develop well here, we have space and time to sell them. And that also is something who I want to bring here, is to be a club who sell players, because we already sell, and these ages are very important in the market. You know, you don't see many players from clubs, from how to say, peripheric leagues like Portugal, like Greece, like Ukraine, to go to big clubs more than 24, 25, 26 maximum. You see that moves players more than 26 to big leagues between them, inside of the leagues. Outside of that leagues, to went there, only players until 25, 26. Because the market works like this. You know? Of course, they have technical reasons to that, because a player who arrives in the big league with 25 already have also some potential, and we should also to follow a little bit the market, to be competitive in these kind of things. In Benfica, for instance, we was like a machine to sell players. And we, why? Because we study a lot the market, and then we create a brand. And also, I think it's possible here. I don't think it's impossible.
One of the worst things I heard here when I arrived here in Greece is some people come, why you come in Greece? Like, it's the people here who don't believe in the country and don't believe in the football of the country. It's the worst thing I heard. It's like, ah, you are in Qatar, like Ukraine also a big country, or Portugal. Well, similar like Greece. We can make the same or even better, of course, a different way, here. Απαντώντας την πρώτη ερώτηση, θέλουμε να ανανεώσουμε από πλευράς ηλικίας την ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να αποκτήσουμε μπορεί να είναι 21, 22, 23, 24, 25 χρονών. Αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτήσουμε θέλουμε να έχουν εμπειρία και αρκετές συμμετοχές σε πρωταθλήματα, να μην έρχονται δηλαδή κατευθείαν από ακαδημίες, ακόμα και αν αυτά τα πρωταθλήματα είναι, ας μην είναι από τις λεγόμενες προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, αλλά θέλουμε να έχουν εμπειρίες. Γιατί αυτές οι ηλικίες, γιατί ο σύλλογος πρέπει να έχει και ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν προοπτικές και θέλουμε να εξελιχθούν μαζί μας και να έχουμε την προοπτική της μεταπόλησής τους. Θέλω λοιπόν να γίνουμε μια ομάδα η οποία πουλάει συστηματικά ποδοσφαιριστές και τώρα το κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα και αυτές οι ηλικίες είναι σημαντικές για την αγορά. Θα δείτε, αναλύοντας τις μεταγραφές, ότι οι ποδοσφαιριστές σε αυτή την ηλικία μέχρι 26 χρονών μπορούν να πάνε σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Μετά οι κινήσεις ποδοσφαιριστών από τα 26 και πάνω γίνονται ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν σε αυτό το προηγουμένο, ας το πούμε έτσι, για την οικονομία της κουβέντας πρωτάθλημα. Είναι έτσι που έτσι δουλεύει η αγορά και εμείς πρέπει λοιπόν να την ακολουθήσουμε για να γίνουμε και εμείς ανταγωνιστικοί. Στη Μπενφίκα, για παράδειγμα, καταφέραμε να μεταδέψουμε το σύλλογο σε μια μηχανή πώλησης ποδοσφαιριστών. Και πώς το κάναμε? Διαβάσαμε την αγορά, την αναλύσαμε και δημιουργήσαμε την υπεραξία για τον σύλλογο. Ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχω συναντήσει ερχόμενος στην Ελλάδα είναι η ίδια η αντίληψη που έχετε εσείς για το ποδόσφαιρο της χώρας. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ο κόσμος μου λέει γιατί ήρθες στην Ελλάδα, ήρθες από τη Σαχτάρ, τι θες να κάνεις εδώ. Είναι λάθος, γιατί η Ουκρανία ή η Πορτογαλία δεν είναι καλύτερες χώρες από την Ελλάδα ή πιο προηγμένες σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε και εμείς τα ίδια ή ακόμα περισσότερα, σίγουρα όμως με διαφορετικό τρόπο. The second question about being the eighth sporting director in 10 years and this is a challenge for you. To stay more than 2 years, no? Yeah? I don't think about that. I don't think about that. I don't. If you ask me, in 12th of December, I was in Milan playing Champions League Milano, playing Champions League with Shakhtar. If you ask me, you are in Greece in February, I say no, you're crazy. And I'm here, no? Well, that is something who I don't care about it. Το αν θα παραμείνω λοιπόν παραπάνω από 2 χρόνια ή πόσο θα παραμείνω είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτομαι και δεν με απασχολεί καθόλου. Αν με ρωτούσατε λοιπόν στις 12 Δεκεμβρίου όπου βρισκόμουν με τη Σαχτάρ στο Μιλάνο για ένα παιχνίδι Champions League, αν το Φεβρουάριο θα βρισκόμουν στην Ελλάδα, θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αλλά όπως βλέπετε είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. What I care is when I left here, don't matter if it's in 2 years or 4 or is like in Benfica, like in Shakhtar, left something. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι όταν θα φύγω από εδώ κάποια στιγμή, είτε είναι σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, δεν ξέρω εγώ πότε, να έχω αφήσει κάτι πίσω μου όπως συνέβη και στην Μπενφίκα και στη Σαχτάρ. Κάποιος που δεν έχει ρωτήσει, ο Αντώνης. Καλησπέρα και από μένα. Αναφερθήκατε αρκετά και στην Μπενφίκα και τον τρόπο που έγινε ομάδα που πουλάει, και στην Σαχτάρ που ήταν η τελευταία σας δουλειά. Και αλήθεια είναι όταν ακούσαμε ότι έρχεται στον ΠΑΟΚ ένας άνθρωπος Σαχτάρ, σκεφτήκαμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από 23χρονους και από Βραζιλιάνους. Το πρώτο σκέλος όσον αφορά τις ηλικίες απαντήθηκε. Εάν υπάρχει σκέψη, όχι ως αυτός σκοπός, έστω ως μια αρχή, να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με μια αγορά με την οποία δεν έχει κάνει πολλά πράγματα στο παρελθόν. You spoke about your experience in Benfica and also people from outside hearing that Jose Boto is coming from Shakhtar to PAOK. We're sure that for sure you know players around 23 years old and coming from Brazil.
you've indicated the first part of this sentence, buying two players around this age. Do you believe that there is a prospect in PAOK entering a market from Brazil with players that so far hasn't bought too many at this kind of age, and to exploit your connections? No, of course, Brazil is one of the markets who I know very well, and for sure is one of the best markets in the world. if you see, the Brazilian players are the most in all Europe, the country we have more players playing in the, not only in the big leagues, but far from the other countries. That means they have quality. Is a market who I know very well, but also is a very difficult market. It's a very difficult market because a guy make one shoot and they ask 20 millions. Then, to be careful how to move in Brazil. Of course, I know many players, I have many ideas, but we have to be careful how to move in Brazil because it's not an easy market. Huh? It's not an easy market. Συμφωνώ ότι η Βραζιλία είναι μία από τις καλύτερες αγορές στον κόσμο. Είναι μία αγορά την οποία γνωρίζω αρκετά καλά, αλλά και αν δούμε συνολικά τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Βραζιλία είναι μακράν της δεύτερης η χώρα που έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Και αυτό συμβαίνει διότι οι ποδοσφαιριστές από τη Βραζιλία έχουν αρκετή ποιότητα. Γνωρίζω καλά την αγορά λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι και μια δύσκολη αγορά που πρέπει να κινηθείς πολύ προσεκτικά, διότι μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να έχει μια καλή απόδοση, ένα καλό παιχνίδι και ξαφνικά την επόμενη μέρα η ομάδα του να ζητάει 20 εκατομμύρια για την απόκτησή του. Γνωρίζω αρκετούς ποδοσφαιριστές λοιπόν που προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά τονίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Περιμένετε λίγο να. Ποιος δεν έχει ρωτήσει? Ο Παναγιώτης πίσω. Και ο Ηλίας μετά. Και ήδη. Καλησπέρα και καλή αρχή. Είπατε προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ακολουθεί μια γραμμή προκειμένου να ακολουθεί τους συγκεκριμένους στόχους και να λειτουργεί με συγκεκριμένη γραμμή σε όλα τα επίπεδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον ΠΑΟΚ Β και την ομάδα Β, και αν ναι, έχει κάνει κάποιες επαφές με τον προπονητή της ομάδας, τον Παύλο Γκαρσία, και αν υπάρχει αυτή η κοινή επαφή φιλοσοφίας όπως παραδέχτηκε ότι υπάρχει με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. You said that the club should have a clear line about moving forward. Does this line include also the second team? And if you already had talks with the coach of second team, and if you share, as you said, the common ideas around football, as you said about okay. Mr. Lutsescu. Okay. I don't believe in a club who is big if don't have a good academy. That, for me, academy is very, very important. We should have the same idea of football, how to play, from the first team to the small kids. Not playing in the same system, not that, but the same idea how to develop a player. Because the academy is a different thing than the first team. In my opinion, and not only my opinion, but if you watch the big clubs in the world who work very well, if you watch Ajax, for instance, who is maybe the most important club who take advantage of the academy. The academy is to develop the players, not to develop teams. Not, sometimes it's not important if we are champions of under 19 or under 17. It's not important that. It's important to develop the kids. I can tell you my experience in Benfica. When I arrive, Benfica always is champion under 19, under 17. And do you know how many players have in first team from academy? Zero. And we start a different process. Was to put the best players playing, for instance, the best under 17 playing under 19. The best under 19 playing in the B team. To develop them
in the difficulty, because sometimes you win 10-0, everybody's happy, the directors of academy, the fathers, the kids, but it's a lie. We are not develop the kids. When you win 10-0, and then we have to give them another level of difficulty to they develop, because the important is to bring players to the first team. That is the most important thing. And when we start with that process in Benfica, was a little bit hard to the coaches, you know, because we take the best players from under 17 to put in under 19. The guy from under 19, they say, now I have to play with these kids. They're going to play with guys more older. The guy from B team say, no, but I have to play with the guys of under 19 against guys who have 25, 26, 30 years old. Okay, don't worry. Don't worry about that. We give them to the coaches contracts 5 years. Today they feel safe. And you know what happened next? Appear Renato Sanches, João Félix, Ruben Dias. These guys, they start to appear in the team, in the first team. And then now they are important players in the world level. That is the way I think academy should work. Of course, I arrive 1 month, 2 months is here. I don't have time yet to go deep in the academy. But I promise I go. I go and I know we have talent. Now is to find a way to develop that talent and to bring that talent to the first team. And that, sure, I'm going to make it. I already have meetings. Pablo was the first person who I meet here in the club. I went in the training to talk a little bit with him. In the first time I arrived here, in the December. I have with the coordinator, with the director of academy. I have my assistant always watching the games of the academy, and then I go more deep in the academy to see what we should do together to the main goal of an academy, bring players to the first team, not win under 17, not win under 19. That I don't care. That normally is a lie. We win and we don't bring players to the first team. If we can make the two things, perfect. But the first goal is to bring that players to the first team, players prepared, well prepared, mental, physical, tactical, technical, to play in the first team. That is the main goal. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη ομάδα χωρίς να έχει δυνατές ακαδημίες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε την ίδια ιδέα από την πρώτη ομάδα ως την πιο μικρή ηλικιακά ομάδα που διαθέτουν τα τμήματα υποδομής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα ηλικιακά γκρουπ δεν πρέπει να παίζουν το ίδιο σύστημα, απλά να έχουν την ίδια ιδέα σχετικά με την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών. Η Ακαδημία είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πρώτη ομάδα και ας πάρουμε για παράδειγμα τον Άγιαξ που έχει μία από τις πιο προβεβλημένες ακαδημίες στην Ευρώπη. Είναι μια ακαδημία για να φτιάχνει ποδοσφαιριστές και όχι ομάδες, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουν τόσο σημασία οι τίτλοι και μπορώ να σας πω την εμπειρία μου από την Μπενφίκα. Όταν έφτασα, τα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα, η K19, η K17, η δεύτερη ομάδα, ήταν σχεδόν πάντα οι πρωταθλήτριες. Αλλά ξέρετε πόσους ποδοσφαιριστές είχαν αναδείξει στην πρώτη ομάδα? Κανέναν. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε να αλλάξουμε τη διαδικασία και να βάζουμε τους καλύτερους παίκτες να παίζουν, να αγωνίζονται με το ηλικιακό γκρουπ ακριβώς από πάνω. Ο καλύτερος παίκτης της K17 να παίζει στην K19, ο καλύτερος παίκτης της K19 να παίζει στη δεύτερη ομάδα και από τη δεύτερη ομάδα να πάνε στην πρώτη ομάδα αντίστοιχα, γιατί θέλαμε να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν μέσα από τις δυσκολίες. Όταν ακολουθείς το άλλο σύστημα, μπορεί να κερδίζεις ένα παιχνίδι 10-0 και να είναι όλοι ικανοποιημένοι, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, οι γονείς. Αλλά στην ουσία δεν είναι έτσι που αναπτύσσονται οι ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό λοιπόν να φέρεις παίχτες στην πρώτη ομάδα. Και τότε μπορώ να σας πω ότι ήταν αρκετά δύσκολο για τους προπονητές, γιατί τους πέραμε τους καλύτερους τους παίχτες και γκρίνιαζαν.
Ο προπονητής της ΚΑΠΑ 17 γκρίνιαζε γιατί έπαιζε με μικρότερους, της ΚΑΠΑ 19 γιατί έπρεπε να παίξει με τους παίχτες της ΚΑΠΑ 17, ο προπονητής της δεύτερης ομάδας γιατί του έπαιρνε η πρώτη ομάδα τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Τότε λοιπόν τους είπαμε σε όλους ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. Γι' αυτό το λόγο τους δώσαμε πενταετή συμβόλαια, γιατί έπρεπε και οι ίδιοι να νιώθουν ασφάλεια για να ακολουθήσουν αυτό το πλάνο. Και η συνέχεια ήταν ότι οι ποδοσφαιριστές που βγήκαν μέσα από αυτό το σύστημα έγιναν σημαντικοί ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα και πουλήθηκαν, όπως ανέφερε παραδείγματα, όπως ο Ζωάο Φέλιξ, ο Στόπερ, ο Ρούμπεν Δίας που είναι τώρα στη Manchester City. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, επειδή είμαι μόλις 2 μήνες εδώ, δεν είχα το χρόνο να αναλύσω σε βάθος την Ακαδημία, αλλά υπόσχομαι ότι θα το κάνω και είμαι σίγουρος και γνωρίζω ότι υπάρχει ταλέντο και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι έτσι ώστε αυτό το ταλέντο να αναδειχθεί. Ο Πάμπλο ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα ερχόμενος στην ομάδα. Πήγα στην προπόνηση για να τον δω και να μιλήσουμε μόλις έφτασα το Δεκέμβριο. Έχω μιλήσει με τους διευθυντές, με τους συντονιστές όλης της Ακαδημίας. Ο βοηθός μου βλέπει πάντα τα παιχνίδια και τώρα όσο προχωράει καιρός θα πω πιο βαθιά για να βρούμε όλοι μαζί τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι να αναδείξουμε ποδοσφαιριστές, να τους φέρουμε στην πρώτη ομάδα. Πολλές φορές οι τίτλοι σε επίπεδο ακαδημιών μπορεί να είναι ένα ψέμα αν μείνεις μόνο σε αυτό. Αν μπορείς και να κερδίζεις τίτλους και να αναδεικνύεις ποδοσφαιριστές, τότε είναι το καλύτερο. Αλλά ο πρώτος στόχος μας είναι να φέρουμε ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα που θα είναι έτοιμοι από όλες τις απόψεις. Σωματικά, ψυχολογικά, τεχνικά, τακτικά. Ο Ηλίας, ο Τοσκίτσης και μετά θα ξεκινήσουμε ένα δεύτερο γύρο από μπρος προς τα πίσω. Μέχρι να ξημερώσει. Καλησπέρα. Είπε πριν ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος στην Ελλάδα είναι παρόμοιο με αυτό στην Ουκρανία και στην Πορτογαλία όπως τα έχει ζήσει. Με δεδομένο ότι στην Μπενφίκα είχε παίχτες όπως ο Σάμαρης, ο Βλαχοδήμος, ο Μίτρογλου, ο Φέισα που ανδρώθηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει σκανάρει την αγορά της Ελλάδας ομάδων κατώτερων του ΠΑΟΚ που μπορεί να βρει παίχτες για το επίπεδο που θέλει να φτάσει ο ΠΑΟΚ Έλληνες. You said before that the level of the league between Greece and Portugal is more or less the same. Also having in mind that Benfica used to have players like Samaris or Mitroglou or Vlachodimos that played in the Greek league, evolved and went to Benfica. Have you seen the Greek market for players from the clubs, not from the best three, four, from the smaller clubs, let's say, in order if they can play for PAOK and if they can develop more? Of course, is one of the things we are looking is about the Greek market. Also, because I also believe a team should have players from local players are important to have local players, not only for the team because they know the culture, they know the league, but also to in general to the Greek football. To develop more the Greek football, we should bring that players to another level to see if they are able to compete there. Of course, we are looking in the small teams if our players who can fit in our idea and if it's possible to bring them or no, but it's something we have in mind. Ναι, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία βλέπουμε. Γενικά πιστεύω ότι μια ομάδα πρέπει να έχει αρκετούς γηγενείς ποδοσφαιριστές. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για την ομάδα, διότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί μπορεί να γνωρίζουν καλύτερα την κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες του συλλόγου. Αλλά γενικότερα για να βελτιωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές έτσι ώστε να φτάσουν στο σημείο να είναι σημαντικοί. Ναι, λοιπόν, βλέπουμε αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές από τις θεωρητικά μικρότερες ομάδες που μπορούν να ταιριάξουν με τη δική μας φιλοσοφία και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα έχουμε στο μυαλό μας για το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα και από μένα. Για ένα διάστημα που έμεινε χωρίς αθλητικό διευθυντή και με αφορμή και με αυτό το γεγονός, αρκετοί που θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ΠΑΟΚ ανέφεραν ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν ασχολείται πλέον με την ομάδα. Η πρόσληψή του ήταν μια απάντηση, θεωρώ, πάνω σε αυτά που τον κατηγορούσαν. Θέλω να μου πει τι αποκόμισε αυτός από τις επαφές του με τον μεγάλο μέτοχο σχετικά με αυτό
Και μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι για τον Βιερίνια, ο οποίος τυχαίνει να είναι και συμπατριώτης του και είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει γράψει δική του ιστορία στον ΠΑΟ και έχει μεγάλη επιρροή στην ομάδα. Και επειδή βρίσκεται στο τέλος του συμβολέου του, αν τι διέστηση έχει και μαζί, τι έχει συζητήσει μαζί του για το μέλλον. Two questions. The first one is that the previous period of time PAOK worked without the sporting director, which gave space for rumors that said that Mr. Savvidis didn't had a lot of influence in the club and didn't care a lot. But your hiring is a response to that rumor. So the question is, what did your meetings with the president left you as impression? And the second question is regarding Vieirinha, because he is a symbol for the club. He's at the last months of his contract. If you have an idea of what you want to do with Andre, if he will stay or not. Start for the finish. Andre knows what I want to do with him. That is the important. Okay. But I cannot tell to the fans, to the press, who is my idea with Andre. Because it's not like I said, we are playing many games, important games, and if I start to comment about these things, it's not good for the team. But the important thing is Andrea knows what I want to do with him. Ξεκινώντας από το τέλος, λοιπόν, το σημαντικό για μένα είναι ότι ο Ανδρέα γνωρίζει πολύ καλά το τι θέλω να κάνω με εκείνον. Επαναλαμβάνω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή που έχουμε αρκετά παιχνίδια δεν είναι καλό για κανέναν και για την ομάδα να μιλάμε για το τι θέλουμε να κάνουμε. Απλά αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι εκείνος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι τα σχέδιά μου γι' αυτό. About the other question, about your impressions and what you gained from I tell you, the first meetings was very nice. It was so nice they convinced me to come. And the last meetings was when I present, I make like an analysis of the club and analysis of the team and how we should move in the summer and how we should move now to improve the club. When I talk about the club, I talk about football. Side, and he knows, he agree, and we are together in this process. Then I think respond to the question and even to the people who have doubts about his involvement in the team. Σχετικά με την πρώτη ερώτηση, λοιπόν, το πρώτο meeting που έκανα με τον κύριο Σαββίδη ήταν τόσο καλό που με έπεισε να έρθω στην ομάδα. Το τελευταίο meeting που κάναμε χρονικά ήταν για να του παρουσιάσω εγώ το σχέδιό μου για την ομάδα, για το πώς θα κινηθούμε το καλοκαίρι, τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να βελτιωθεί η ομάδα. Οπότε ο κ. Σαββίδης γνωρίζει, συμφωνεί, είμαστε μαζί σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους έχουν την παραμικρή αφιβολία για την εμπλοκή του και για την ανάμειξή του με την ομάδα. And also he give nice ideas to make better the main idea. Then prove the involvement he have with this project. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και μου είπε πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το όλο σύστημα της ομάδας, μιλώντας καθαρά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό μου, για το πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε την ομάδα και νομίζω ότι αυτό επίσης είναι μια απάντηση σε όσους έχουν αμφιβολία για την ανάμειξή του. Καλά, ακούστε. Επειδή αναφέρθηκε σε μία ανανέωση του Ίγκασον, θέλω να ρωτήσω για άλλους 4 παίκτες, οι οποίοι είναι σε μία άλλη ηλικιακή κατηγορία, κυρίως αν έχει ληφθεί η απόφαση. Μιλάω για Πασχαλάκη, που είναι αυτή τη στιγμή αναντικατάστατο στην ομάδα, Μπίσες Βαρκρέσπο και σε δεύτερη μοίρα ο ΣΒΑΜ, με βάση το χρόνο συμμετοχή, το λέω, αν έχει ληφθεί η απόφαση. Και δεύτερο, αν θέλει λίγο να μας εξηγήσει το παρασκήνιο της πώλησης του Σφιντέρσκι. Μάλλον το γιατί της πώλησης του Σφιντέρσκι, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ είχε σε πολιτήριο μέχρι ένα διάστημα τον Τζόλακ, επέλεξε να μείνει ο Τζόλακ και να πουληθεί ο Σφιντέρσκι. You spoke about the renewal of Ingi, so the question is if you have the decision about what to do with players that are at the last months of their contract, like players like Pasalakis, Bises Vakrespo and Svab.
and also to analyze your way of thinking about selling Svidersky, having in mind that before selling Svidersky, we had on sale, let's say, Antonio Colak. Why you choose to sell Svidersky? Okay, the first question. I know what I want to do with that player, but I cannot tell now. It's impossible to me to explain, because even something I'm very open. I like special the fans now the way I think, and how I can communicate with the fans is for the journalist. But you have to understand are things I cannot say right now. But I know what I want to do with that players. About Svidersky and Tony. Normally, when you decide about to sell one player, because no sense, we play with one striker. No sense to have four strikers in the team. No sense, because we cannot forget Nelson is coming. And then if we stay with Shubi, Svidersky, Colak, Nelson, and the kid who come from Academy, Kutsev, who I think have a very good potential, we have five to one place. Who means we have four players who are not happy each game. Then no sense to have these players. And when you take a decision how to sell, if you have two cars to sell, you sell what car? Who give more money to you, no? Normally is that the question. And also, that is my personal, I know it's not consensual that, but I don't care about this, I have my opinion. I like a lot Tony Colak. I like. I think he's a player who can give things to us, many things to us. But of course, when you sell something, normally you sell about the price. No, I have two things to sell. In my opinion, they have similar value to our team. I'm going to sell the more expensive, no? Not the more expensive, the who have more value to sell because someone give that money. You know? Σχετικά με τις ανανεώσεις που ρωτήσατε, γνωρίζω τι θέλω να κάνω με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που αναφέρατε. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Είμαι αρκετά ανοιχτός και μου αρέσει ο κόσμος να γνωρίζει το πώς σκέφτομαι και ο τρόπος να γίνει αυτό είναι μέσω από τέτοιες συνεντεύξεις τύπου και μέσω των δημοσιογράφων. Αλλά είναι πράγματα και λεπτομέρειες που δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Απλά γνωρίζω με όλους τους ποδοσφαιριστές που αναφέρατε το τι θέλω να κάνω. Μιλώντας για τον Svidersky, αγωνιζόμαστε με ένα σύστημα το οποίο έχει μόνο έναν επιθετικό στην κορυφή της επίθεσης, οπότε είναι απίθανο να έχεις τέσσερις επιθετικούς στην ίδια θέση, έχοντας ως δεδομένο ότι ο Ολιβέιρα επιστρέφει από τον τραυματισμό του. Αν λοιπόν δεν έφευγε κάποιος, θα είχαμε τον Τσούμπα, τον Έλσον, τον Svidersky, τον Τζόλακ και τον Κούτσια που έρχεται από την Ακαδημία για να έχοντας ταλέντο για να βοηθήσει την ομάδα στη συγκεκριμένη θέση. Θα είχαμε πέντε ποδοσφαιριστές για τη θέση του επιθετικού, που σημαίνει ότι θα είχαμε τέσσερις ποδοσφαιριστές δυσαρεστημένους από το σύστημα και από το πώς παίζουμε, γιατί δεν θα είχαν χρόνο συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, το πώς παίρνεις την απόφαση για το ποιον θα πουλήσεις, αν είχατε δύο αυτοκίνητα εσείς, ποιο θα πουλούσατε. Αυτό που θα σας έδιναν περισσότερα χρήματα. Από εκεί και πέρα, η προσωπική μου άποψη και δεν είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει αν είναι δημοφιλής ή όχι, είναι ότι ο Τσόλακ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μου αρέσει, έχει να δώσει πράγματα στην ομάδα και μπορεί να μας βοηθήσει. Όταν λοιπόν έχεις δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα στην ομάδα, επιλέγεις να πουλήσεις αυτόν για τον οποίο σου προσφέρουν περισσότερα χρήματα. Κάτι συγκεκριμένο για τον κύριο Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ τον επέλεξε από το καλοκαίρι και τον επανέφερε γιατί είναι αντικειμενικά ο πιο επιτυχημένος στην ιστορία του και επέλεξε τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Και επειδή μίλησε για ποδοσφαιρική φιλοσοφία και ταιριάζουν ιδέες, έτυχε να ταιριάζουν ή προσαρμόστηκε και ο κύριος Μπότε επειδή ακολούθησε. Και κάτι επιπρόσθετο που δεν είναι άσχετο.
γίνεται μαζί πρωταθλητισμός, αυτάρκεια, ανάδειξη παιχτών, καταξίωση στην Ευρώπη, όλα αυτά μαζί γίνονται. Two questions. The one regarding Mr. Lucescu. PAOK chose to bring him back because he was the most successful coach in club's history. You said that your philosophy around football is more or less the same with him. Is it because you had the same opinion beforehand or you had to adapt it to his style of thinking and about football? This is the one question. Okay. And the second question is if you can combine and achieve all these targets at one time, which is to win titles, to be sufficient in terms of money, to bring up players and grow in European level, if you can achieve all these things in at once. First question. The thing more easy to me to study was the style of the coach. Before I take the decision, was the because you see the teams, see how we play, and if I agree with that way of playing. If the coach was other, with another idea, maybe I'm not here now. Not because of him, because I speak with him. No. The first time I speak with him was the 26th after the Christmas Day, by phone. Not because of that, because I studied the way of playing. I say, I like this way of playing. It's my way of thinking, and I don't have problems. Of course, we are not. I don't think like this, and he like this exactly. No, but the main idea is the same. Maybe if we have a coach who don't have the same idea, I'm not here because I know I have to fight with the coach. It's not. Nothing new to me, because I make that in other clubs, fight in the good sense. No? But also it's more easy like this. I don't have to adapt, you don't have to adapt. We think in the main things in the same direction, and it's more easy. It's more easy to work like this. If it was not like this, if I don't study and I see now this guy like to play all back and going counter-attack and waiting, maybe I'm not here. Because I have also some background who allowed me to make that choices, you know, to say, no, I don't go there because I don't like the style. About the second question was... If you can combine being successful and bringing up players, being self-sufficient as a club? That is the main target. And that's why we work all days. And if I don't believe we can make these things all together, I'm not here. And in the day who I don't believe that is possible, I go. I'm the first to go. Ξεκινώντας λοιπόν με την πρώτη ερώτηση σχετικά με τον κύριο Λουτσέσκου, θέλω να σας πω ότι το πιο εύκολο πράγμα για μένα να διαβάσω πριν έρθω εδώ πέρα ήταν το στυλ του προπονητή, διότι βλέπεις το παιχνίδι, βλέπεις την ομάδα, την αναλύεις και ξέρεις αν σου κάνει ή δεν σου κάνει και αν συμφωνείς με τον προπονητή. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αν ήταν άλλος προπονητής και δεν ήταν ο κύριος Λουτσέσκου, μπορεί να μην ήμουν εδώ σήμερα, αν δεν θεωρούσα ότι τέριαζε η φιλοσοφία μας. Με τον κύριο Λουτσέσκου μίλησα για πρώτη φορά στις 26 Δεκεμβρίου τηλεφωνικά, αλλά πριν έρθω εδώ είχα αναλύσει το στυλ του, μου άρεσε, ήταν κοντά στο δικό μου στυλ, η βασική ιδέα ήταν η ίδια. Προφανώς, αν ήταν κάποιος άλλος που είχε διαφορετική φιλοσοφία, θα επέλεγα να μην έρθω γιατί δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να εντός εισαγωγικών τσακωθώ με τον προπονητή, κάτι το οποίο δεν μου είναι καινούριο. Έχει συμβεί σε πολλές ομάδες όταν δεν ταιριάζεις με κάποιον και πρέπει να διαφωνήσεις γύρω από την ιδέα την κεντρική που πρέπει να έχει η ομάδα αγωνιστικά. Με αυτό το στυλ είναι πιο εύκολο διότι δεν πρέπει να προσαρμοστούμε ούτε εγώ ούτε εκείνος. Έχουμε τις ίδιες αρχές, έχουμε ο καθένας τις ιδέες του που ταιριάζουν και αυτό σίγουρα κάνει τα πράγματα αρκετά πιο εύκολα. Αν λοιπόν, επαναλαμβάνω, ήταν τα πράγματα διαφορετικά, είχα το επαγγελματικό υπόβαθρο και το background μέχρι τώρα,
θα μου έδινε την ευκαιρία να μην επιλέξω την πρόταση του ΠΑΟΚ και να κάνω κάτι διαφορετικό. Σχετικά με την ερώτησή σας για τους 4 στόχους, αν μπορούν να συνδυαστούν, αυτό είναι που θέλουμε, αυτός είναι ο στόχος μας, γι' αυτό δουλεύουμε. Αν δεν το πιστεύαμε ότι ήταν εφικτό, δεν θα επέλεγα να έρθω στον ΠΑΟΚ και πιστέψαμε την ημέρα που εγώ ίδιος θα πιστέψω ότι να τα συνδυάσεις όλα αυτά δεν είναι εφικτό, θα είμαι ο πρώτος που θα αποχωρήσω. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης τύπου του Ζωζέ Μπότο και θα συνεχίσουμε να το ακούμε, όμως έχουμε και σημαντικές εξελίξεις και θα πάμε τώρα στο διευθυντή του σταθμού, τον Γιώργο Ζαγόρα, για να μας ενημερώσει για μία από αυτές. Έλα Γιώργο, λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, παρεμβαίνω γιατί υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη, πολύ πιο σημαντική από αυτά που λέει ο αθλητικός διευθυντής φυσικά της ΠΑΟΚ, γιατί τοποθετείται για πρώτη φορά και μετά από πάρα πολύ καιρό ο μεγαλομέτωχος της ομάδας, εδώ και λίγα λεπτά, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Καταρχήν, θέλω να αναγνωρίσω, λέει ο κύριος Σαββίδης, στην ελληνική αστυνομία τα αντανακλαστικά της στον εντοπισμό και στη σύλληψη των υπόπτων για την τέλεση της άνανδρης και αποτρόπαιας δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Τον λόγο έχει πλέον η ελληνική δικαιοσύνη ώστε να τιμωρηθούν οι εγκληματίες όπως τους αρμόζει. Σε ό,τι με αφορά, επέλεξα το τελευταίο διάστημα να σιωπήσω, γιατί η πεποίθησή μου είναι πως ο πρώτος λόγος ανήκει στις έρευνες των αρχών και όχι στις ηχηρές δηλώσεις. Δεν απάντησα ούτε και όταν η οικογένειά μου και εγώ δεχθήκαμε και εξακολουθούμε να δεχόμαστε ακραίες και πέρα από κάθε λογική και ανθρώπινη ηθική προσωπικές επιθέσεις. Αδυνατό να αντιληφθώ τι και ποιους εξυπηρετούν και ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι εκείνων που τις εξαπολύουν. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι η ώρα για αντεκλήσεις, συγκρούσεις και σχόλια. Είναι η ώρα να ενωθούμε όλοι όσοι δεν αδιαφορούν για το μέλλον των παιδιών μας, αρχές, αθλητικοί σύλλογοι, παράγοντες, αθλητές, προκειμένου να βάλουμε όλοι μαζί ένα οριστικό τέλος στη βία μεταξύ οπαδών. Η βία άλλωστε δεν έχει χρώμα, δεν έχει ομάδα, δεν έχει πόλη. Είναι καταδικαστέα από πουδήποτε και αν προέρχεται και μόνο ενωμένοι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σαφές ότι οι δολοφόνοι του Άλκη δεν είχαν και ποτέ δεν μπορούσαν να έχουν καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ, την ιστορία του, το παρόν και το μέλλον του. Είναι στιγνοί εγκληματίες και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Θα συνεχίσω να εργάζομαι ακόμη πιο εντατικά σε συνεργασία με την πολιτεία προκειμένου τα φαινόμενα της οπαδικής βίας να εκλείψουν. Θέλω να ελπίζω ότι οι ιδιοκτήτες και οι πρόεδροι όλων των ΠΑΕ θα πράξουν το ίδιο για το καλό του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού και της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρω ότι αυτό δεν θα φέρει τον Άλκη πίσω, δεν θα απαλύνει τον πόνο των γονιών του, αλλά θα αποτελέσει τον καλύτερο φόρο τιμής στη μνήμη του. Αυτή είναι η δήλωση που βγήκε πριν από λίγο, μετά από πάρα πολύ καιρό και σε ένα σημείο πολύ σημαντικό, ιδιαίτερο, του μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ, του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Αυτά, συνεχίζουμε με τον κύριο Μπότο. Συνεχίζουμε με τον Ζωζέ Μπότο και βεβαίως θα σχολιάσουμε και τη δήλωση του Ιβάν Σαββίδη αλλά και όσα λέει ο αθλητικός διευθυντής αμέσως μετά. Οπότε συνεχίζουμε με τον Πορτογάλο και τη ζωντανή σύνδεση με την αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας. Η διαδικασία να αλλάξεις τη δική σου την νοοτροπία, αυτό το τσιπάκι που λέμε, επειδή δεν είχα και χρόνο να το σκεφτώ, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα, είναι το πιο δύσκολο που έχω συναντήσει μέχρι στιγμής. Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Αν υπάρχει κάποιο πλάνο για τον Βαρέλα, γιατί είναι ένας από τα ονόματα που είναι στην ιστορία της ομάδας, είναι ένας παίκτης με το πιο μεγάλο συμβόλαιο στην ομάδα και δεν αγωνίζεται, αν υπάρχει κάποιο πλάνο για τον ποδοσφαιριστή. The question is if you have a specific plan around Varela because he's one of the players that had the most successful in club's history. He also had a big contract. So what's your plan on Fernando? Varela is like Andre, the player who has big history in the club, and we should respect that. That is one thing. The other thing, if he is ready or now, or he is still ready to give some to the team. That is another thing. And then we are analyzing that. Like I said, I cannot, because it's not good for the moment of the team to speak about these cases individual. Maybe in the summer we can talk about why I move like this, why I move like this, because I'm always available
in the right times. Ο Βαρέλα είναι μια περίπτωση που έχει ομοιότητες με την περίπτωση του Αντρέ, διότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία στην ομάδα και αυτό είναι κάτι που ξεκάθαρα πρέπει να το σεβαστούμε. Από εκεί και πέρα είναι τελείως διαφορετικό το αν είναι έτοιμος να βοηθήσει αυτή τη στιγμή την ομάδα και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναλύουμε. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι καλό για την ομάδα να μιλάμε με μονομένα και συγκεκριμένες περιπτώσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είμαι πάντα ανοιχτός και μου αρέσει να αναλύω το σκεπτικό μου, αλλά στο σωστό timing και ίσως το καλοκαίρι μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα γενικότερα για τέτοιες περιπτώσεις. Let me, because of this also, to say something in general, not about Varela, but in general. And what I see about these years, my experience, one of the big mistakes of the clubs is to, we should respect the history, but not still stay stuck in the history. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι γενικό που δεν έχει να κάνει με την περίπτωση ούτε του Βιερίνη ούτε του Βαρέλα. Είναι γενικά το πώς σκέφτομαι και είναι ένα από τα λάθη που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ομάδες πρέπει να σέβονται, να έχουν σεβασμό στην ιστορία του που έχει ένας ποδοσφαιριστής, αλλά δεν πρέπει να μένουν κολλημένοι εκεί, κοιτώντας προς τα πίσω και όχι προς τα μπροστά. And this is not about Varela, about in general. A guy gives something to the club, we should respect a lot, but we should see if he can do this job or not. Not only because he have a big history in the club, he should stay in the club to make this job. If he is not able to do it. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό this δεν in general, είναι, not about δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το Βαρέλα. Απλά γενικά θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε, να σεβόμαστε την ιστορία και το τι έχει προσφέρει ένας ποδοσφαιριστής στην ομάδα, αλλά να βλέπουμε και μπροστά και αν μπορεί να συνεχίσει να κάνει την δουλειά, τη δουλειά του με την ίδια επιτυχία. Ο Μιχάλης και μετά ο κ. Καστάνης και νομίζω τελειώνουμε. I don't have problems because my wife is not here, but don't forget, today is Valentine's Day, yeah? Πάνω σε αυτό, επειδή μπήκαμε μέρα και θα βγούμε νύχτα. Πάνε στο Βαλεντίνο. Λοιπόν, ο προπονητής του λέει για κάποιον παίκτη κάποια χαρακτηριστικά. Ο ίδιος επιλέγει αυτά τα χαρακτηριστικά και μετά είναι η ώρα της διοίκησης. Mm-hmm. Θέλουμε λίγο να μας πει τα όρια του κάθε ενός από αυτούς τους τρεις κρίκους. Το γνώμονα με τον οποίο σκέφτεται για ένα μεγάλο ΠΑΟΚ, όπως λέει. Μεγαλύτερο, συγγνώμη. The question is about analyzing the strategy, about choosing one player. The coach tells you, describes you some specific characteristics that he wants for a player. You try to find the player and then the board takes the decision about buying or not the players that you propose. They want to know, if you can tell, the borderlines between each person of this this procedure to buying a player. Also, one of the things I find in the club, and that is not fault of nobody, is because the club stayed 6 months without nobody clear in the is to make borders. You know, it's like you should go until here, me until here, and that was one of the big tasks I have when I arrive. That not because fault of the people, but because it was like a lack of someone who take the responsibility to the decisions, and then everyone, you see a battery, and everyone want to play that. Huh? And now I have to put some limits and some borders, but it's like you said, me and the coach. We talk about the needs of the team, the characteristics. I explain to him, maybe this is not good. We discuss each other. I analyze the market, not the coach. The coach has so many things to do. You don't have time to analyze the market. We analyze the market. I propose the players. We agree in this player. Of course, one of the things we have to improve a lot is to know where we go to find the players. If not, it's a loss of time. If I don't have money to go in Louis Vuitton, I go in Zara. No?
I go in Zara, I choose something nice because they have nice things. We stupid is I don't have money to go in the Louis Vuitton, and I am choosing in Louis Vuitton. And I arrive, I like this, but I don't have money to this. And then it's very important we know where we should go to look for what we want. And but in general, it's like this. We know our budget. Well, we can go until this, until that. Then, also, I have to convince, because it's my work, to convince the people who are in charge to give that money to buy this player. Not the coach, not... We agree, me and the coach, and I go to find the money to buy that player. You know? I'm the guy who's going to ask, can you give me this? And my task is also to convince how important this player is to the team. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που βρήκα στην ομάδα χωρίς να είναι λάθος κάποιο. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, απλά έχει να κάνει με τη λειτουργία το προηγούμενο διάστημα, όπως αναφέρετε και εσείς, χωρίς κάποιον αθλητικό διευθυντή. Και είναι ένα από τα καθήκοντα που πρέπει να κάνω, να βάλω λοιπόν όρια σε συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία εξέβρεσης ενός ποδοσφαιριστή. Μιλώντας λοιπόν για το πώς γίνεται, εγώ και ο προπονητής μιλάμε για τις ανάγκες της ομάδας και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής. Τα συζητάμε για να καταλήξουμε, μπορεί να αλλάξουμε στόχευση, μπορεί να πω εγώ στον προπονητή ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην ταιριάζουν στην ομάδα, το αντίστροφο. Εγώ αναλύω την αγορά, γιατί ο προπονητής έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει, οπότε εγώ είμαι αυτός που είμαι φορτισμένος με αυτό το ρόλο. Προτείνω τους ποδοσφαιριστές, καταλήγουμε. Και έτσι προχωράμε. Από εκεί πέρα, ένα από τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούμε είναι να ξέρουμε πού πρέπει να κινηθούμε για να πάρουμε τους ποδοσφαιριστές που χρειαζόμαστε, να έχουμε καλύτερη στόχευση, διότι αν δεν έχω χρήματα να αγοράσω μια πολύ ακριβή μάρκα, θα πρέπει να πάω σε μια φθηνότερη μάρκα, γιατί αν θέλω με τα χρήματα που έχω, που δεν επαρκούν, να πάρω κάτι πολύ ακριβό, το πιο πιθανό είναι να μην τα καταφέρω. Ξέρουμε λοιπόν ποιο είναι το budget μας και μετά είναι δική μου η ευθύνη να πείσω τους υπεύθυνους της ομάδας ότι πρέπει να δαπανίσουν τα συγκεκριμένα χρήματα για την αγορά ενός ποδοσφαιριστή. Ξέρω ότι είναι μια διαδικασία που δεν είναι και η πιο εύκολη, γενικά στο ποδόσφαιρο, αλλά εγώ είμαι αυτός που έχω την ευθύνη να πείσω τη διοίκηση και την ομάδα για ποιο λόγο πρέπει να κινηθούμε προς το ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και τι μπορεί να δώσει αυτό στην ομάδα. Κύριος Καστάνης, και να τελειώσουμε. Ίσως όχι, είναι και ο κύριος Αναστασιάδης. Το μικρόφωνο για να σας ακούνε. Ίσως λεπτό λίγο, Γιώργο. Ναι, το τελειώσω. Σάστρε, δική του επιλογή. Είναι ικανοποιημένος. Σοάρες. Δεν τον είδαμε πολύ. Τι πρέπει να περιμένουμε από τον Σοάρες. Και εμείς και όλοι όσοι βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Είπε λίγο νωρίτερα ότι με τον κύριο Σαββίδη καθορίστηκε ένα πλάνο για το καλοκαίρι. Έχει προσδιοριστεί το μπάτζετ στο οποίο θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Και ολοκληρώνω. Ανδρεύει η Ερήνια μετά την πρόκριση στο ΟΑΚΑ επί της ΑΕΚ. Είπε ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στα play-off. Μετά τις δύο ανατροπές που πέτυχε ο ΠΑΟΚ επί Παναθηναϊκού, στο πρωτάθλημα 2-1 και επί της ΑΕΚ, πιστεύει ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή και στο πρωτάθλημα, ναι ή όχι. Ευχαριστώ. A bunch of questions in one. Your opinion about Sastre, if you're satisfied until now, since it's one of your choices. Your opinion and what should we expect about Felipe, which is also one of your choices. What is the budget for summer, since you said that you and the president analyze the plan and the targets for summer, if you have set a specific budget for summer? And for the league title, Virinia said that the league title is going to be decided during playoffs. If you believe that PAOK can come back in the standing and win the league, especially after these two derbies that won by coming back from score. Let me start for the last. When I start to speak with PAOK, PAOK have 14 points, the gap to Olympiacos, and 4 points to AEK. Now we are 9,
and eight, Ayaka, eight behind her. It means the team grow a lot in 2 months. That, of course, give us, and special for me, after the game we made against Olympiacos, in my opinion, we played much better than Olympiacos. We deserve to win that game. And that don't depend on us, but that gives that, that feeling if something happened to Olympiacos, if they arrive at 6 points with the difference we can make, maybe we can make something in the league, maybe. I have also this this feeling we can fight for the league until the end. What I see until now, the difference between Olympiacos and PAOK is not 9 points. In football, in the pitch, it's not 9 points. About the other questions about Sastre, I'm not surprised. I know him. That's why I bring him. Not because we need a right back. We need a right back with different characteristics than Lira, because Lira, for me, is one excellent player, and for sure he's going to be the right back of the national team of Greece, in my opinion. But he gives different things, and he is proving now was a good decision to bring him without any big expectations, because it should be like this. And about Philip, the same. Philip arrived with a special was a special transfer. Philip make a lot of things to come here, him. Like player, he makes a lot of things. The player make a lot of things to come here. He's on training during 10 days. He arrived here. He have that history. It was fantastic to arrive in the Athens and never snow, and it was a storm of snow. And he don't sleep one day. Then he start to training. He have some pains, and we protect him. With the coach protect him to this. And now. He is here like 2 weeks, but if you counting the trainings, it's like 8-9 trainings. Because now what the team does is recover, preparing the next game. We don't have any training to learn, to make something to the players. And to a player who come completely new, especially in the position of midfielder, is very difficult. But I am sure, the fans of PAOK, they're gonna love him when they see him playing 100% his capacities. I think was all of them. No? And about the budget? About the budget. With the boss, we have 200 million. Yes, to spend in players. The worst thing for a club is to say how much they have to spend in the players. Because tomorrow I want to sign a player, and they say, but you have this money to to spend. And they ask not 300, they're going to ask 3 million, you know? But we know what we want, we know the price of what we want, and that is perfect with the boss. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα να μιλάω με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα βρισκόταν 14 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και 4 πίσω από την ΑΕΚ. Yeah. Αυτή τη στιγμή είμαστε 9 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό και 8 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ. Αυτό μας δίνει λοιπόν, ειδικά από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που θεωρώ ότι είχαμε καλύτερη απόδοση και αξίζαμε να κερδίσουμε, μας δίνει την αίσθηση ότι αν μειώσουμε τη διαφορά και ο Ολυμπιακός δεν έχει την απόδοση που είχε μέχρι τώρα, μπορούμε να τα καταφέρουμε και γενικά πιστεύω ότι θα το παλέψουμε ως το τέλος, διότι από ό,τι επαναλαμβάνω είδα στο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, η διαφορά στο γήπεδο από πλευράς αγωνιστικότητας δεν είναι αυτή η 9 βαθμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία.
Σχετικά με το Σάστρε δεν μου έκανε εντύπωση η απόδοσή του ως τώρα. Ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα να τον φέρω στην ομάδα, διότι θέλαμε δεξί μπακ που να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Λίρατζι, ο οποίος για μένα είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, που σύντομα θα είναι βασικός στην Εθνική Ελλάδας και έχει να προσφέρει πολλά πράγματα στην ομάδα. Θέλαμε λοιπόν ένα παίχτη που να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι είναι μια καλή απόφαση η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχουν πολλές προσδοκίες γύρω από αυτή και έτσι είναι ο τρόπος που πρέπει να δουλεύουμε. Για τον Φιλίππε θέλω να σου πω ότι είναι μια ειδική μεταγραφή. Ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος έκανε πολλά πράγματα για να έρθει εδώ πέρα. Δεν έκανε προπονήσεις 10 μέρες με την προηγούμενη ομάδα του. Μετά είχε αυτή την περιπέτεια όταν ήρθε με το χιόνι που έμεινε άγρυπνος για μια ολόκληρη ημέρα. Και όταν ξεκίνησε να κάνει προπονήσεις, είχε κάποιους πόνους. Οπότε, σε συνεννόηση με τον προπονητή, αποφασίσαμε να τον προστατέψουμε. Τώρα λοιπόν μπορεί να είναι εδώ πέρα 2 εβδομάδες, αλλά αν το δούμε συνολικά, δεν έχει κάνει περισσότερες από 8-9 προπονήσεις. Διότι όταν αγωνίζεσαι συνεχώς ανά 3 μέρες. Κάνεις αποκατάσταση και προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι, οπότε δεν έχει πολλές προπονήσεις για να μάθει το στυλ παιχνιδιού και να γνωρίσει καινούργια πράγματα. Και ειδικά για έναν ποδοσφαιριστή νεαρό που αγωνίζεται στο κέντρο, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος, όταν τον δει να παίζει στο 100% των δυνατοτήτων του, θα τον αγαπήσει. Τέλος, μιλώντας για το budget, ναι, έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο και ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις τιμές των ποδοσφαιριστών που θέλουμε να κινηθούμε. Αλλά πιστέψαμε το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για μια ομάδα είναι να πεις τον αριθμό του budget που έχεις θέσει. Διότι αν την επόμενη μέρα πας να κάνεις μια διαπραγμάτευση και γνωρίζουν τα χρήματα που έχεις διαθέσιμα για να δαπανήσεις, θα σου ζητήσουν τελείως διαφορετικά χρήματα από αυτά που μπορεί να είναι η αξία ενός ποδοσφαιριστή. Τι είναι αυτό που δεν του αρέσει στο ποδόσφαιρο γενικότερα? Γιατί αν το ρωτήσουμε τι του αρέσει, θα μπορεί να πει πολλά, αλλά γενικά όχι τον ΠΑΟΚ. Τι δεν του αρέσει, τον εκνευρίζει, τον στεναχωρεί ενδεχομένως? If they ask you what you like, you will have many, many things to say. That's why the question is what you don't like in football in general, not on ΠΑΟΚ. In general, what you don't like, what you don't want to see, what you want to change, if you have the chance. I like a lot football. It's like a passion to me, and one of the reasons I came here also because I feel that passion in the people who like the club, who like football in general in Greece, but special here. It was not my first time here. I already came here many years ago, and I feel that, and that is very, very, very important. But arrive on that and stop. That is for me. I cannot say what I want to change in football because I cannot make this, but I like people love football, are involved with football, like here, because it's amazing how the people here love football and leave the club. They like the club. That is very important. It's very nice, but. Stop here, okay? That is the most important thing. Μου αρέσουν πάρα πολλά πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο. Γενικά το ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είναι πάθος, είναι το πάθος μου και είναι και ένας από τους λόγους αυτός που επέλεξα να έρθω στον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το πάθος για το οποίο μιλάμε είναι κάτι το οποίο το νιώθεις πάρα πολύ έντονα όταν βρίσκεσαι εδώ και μέσα στο σύλλογο. Δεν είναι η πρώτη μου φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα και γνωρίζω και το νιώθω αυτό το πράγμα. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς ο κόσμος ασχολείται με την ομάδα, πώς αγαπάει γενικότερα το ποδόσφαιρο και πώς ζει για το σύλλογο. Δεν θα σας πω τι θα ήθελα να αλλάξω για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχω και τη δύναμη να το κάνω, οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Μου αρέσει λοιπόν πάρα πολύ το πάθος για το ποδόσφαιρο και το σταματάω εδώ, γιατί από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι υποσυζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Have a good dinner of Saint Valentine. Don't forget to go to buy the something now.